η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπασκετ Άκη Αγρίνιου ξεκινάει με το παιχνίδι ανάμεσα στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας και την Εμπόριο Αρμάνι. Πεντάδες των ομάδων με Τσάση, Χριστογιάννη, Γιώργα, Χάλκια και Δρακούση, η πεντάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, Στεφανάτος, Σταυρόπουλος, Τσιαμάκης, Σβίγκος και Αγγέλης είναι η πεντάδα για την Εμπόριο Αρμάνι, η οποία θα έχει τελικά την πρώτη επίθεση με τον Νικό Τσιαμάκη, ο οποίος είναι εύστοχος εσύ τριών πόντων, 3-0 για τους γηπεδούχους. Δύο τελικά το σουτ που επιχείρησε είναι άστοχο. Ο Βίτος εκτελεί για τρεις και είναι εύστοχο. Πολύ καλό ξεκίνημα για την Εμπόριο Αρμάνι με δύο εύστοχα τρίποντα από Τσιαμάκη και Σβίγκο. Παίρνουν αμέσως στο πρώτο λεπτό προβάδισμα 6 πόντων. Δίνουν το σουτ στο Χαλκιά, είναι άστοχος. Τρίτο σουτ τριών πόντων, αυτή τη φορά είναι πολύ άστοχο από τον Στεφανάτο. Θέλουν να βγουν στον σχεδιασμό οι φιλοξενούμενοι. Στεφανάτος έκανε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, προλαβαίνοντας το Δρακούση σε αυτή την περίπτωση. Ο Χαλκιάς είναι εύστοχος στο τρίτο σουτ. 6-2 μειώνει. Είπαμε, του αφήνουν το σουτ του Χαλκιά. Ο Χαλκιάς πήρε αρκετό χώρο, έφτασε κοντά, ευστόχησε. Συνεχόμενο άστοχο τρίποντο για την Εμπόριο Αρμάνι. Πάμε στο Χαλκιά, το αφήνουμε το σκούταλο. Από ένα σημείο και πέρα κακός. 6-5 μειώνει ο Θανάσης Χαλκιάς. Στεφανάτος ένα σούτ από μέση απόσταση αστόχησε. Σώνει την επίθεση αυτή ο Αγγέλης, δίνει 14-9 δευτερόλεπτα στην Εμπόριο Αρμάνι. Ο Τσιαμάκης παίρνει σε 3 πόντων, είναι και αυτό εύστοχο. 9-5 σε ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα έχουμε 4 εύστοχα τρίποντα σε λιγότερο από 3 λεπτά. Εδώ δεν είναι καθόλου καλό το που επιχείρησε. Σταυρόπουλος παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Πολύ τρύπο το παιχνίδι από την Εμπόριο Αρμάνι. Σουτάκι μέση σε απόσταση εύστοχο ο Χρήστος Τσάσης. Μειώνει σε 9-7. Διαμάντης αστόχησε το τρίτο τρίποντο που επιχείρησε. Ήταν εύστοχα τα προηγούμενα δύο. Παίρνει ένα ακόμα. Είναι εύστοχος αυτό, έχει μπει ζεστός ο Τσαμάκης. 12-7. Ο
ακούσεις εδώ. Προσπάθησε να απαντήσει, αλλά το σου τριών πόντων που επιχείρησε ήταν άστοχο. Σκαμάκης, πολύ ωραία πάσα στον Αγγέλη. Ο Αγγέλης παίρνει το φάουλ. Δεν πέτυχε το καλάθι, αλλά έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Αγγέλης κάνει το 14-7. Εύστοχος ο Τσάζης, 14-9. Σε λιγότερο από 5 λεπτά. Σταυρόπουλος εδώ κάτω από το καλάθι, αστοχή. Ολομόναχος δεν τα κατάφερε και πήγε χωρίς να βλέπει να πετύχει αυτό το καλάθι. Πέντε και δέκα στο παιχνίδι. Παίζουμε 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι 14-9. Ψηλό σκορ στα πρώτα λεπτά. Σταυρόπουλος τώρα κάτω από το καλάθι σε πιο δύσκολη προσπάθεια. Στοχή 16-9. Πρώτη αλλαγή για την Μπόριο Αρμάνι. Νίκος Τσιαμάκης περνάει εκτός, ο Τασιούλης περνάει στη θέση του. Λάθος εδώ στην πάσα, ο Σπίκος βγήκε και έκλεψε. Ο Γιώργας γύρισε όμως γρήγορα πίσω, έκλεψε και αυτό στην μπάλα. Ο Χριστογιάννης πάει μέχρι το λέει απευθυνθεί 16-11. Με 7 πόντων για τους γηπεδούχους, 18-11. Καθυστερεί αρκετά η επίθεση της διεύθυνσης αστυνομίας Ακαρνανία. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Ο Δάρλας περνάει στον αγώνα στη θέση του Σβίγκου, στη θέση του Χριστογιάννη περνάει ο τακτικός. 18-11, 3 και 25 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Καραγιάννης περνάει στον αγώνα στη θέση του Αγγέλη. Στεφανάτος ο Σουτριών πόντων είναι άστοχος. Θέλει να τρέξει η φιλοξενούμενη ομάδα, όμως θα πάει τελικά σε οργανωμένη επίθεση. Ο Δρακούσης παίρνει ένα σούτ από αρκετά πλάγια θέση. Αστόχησε. Ο Σταυρόπουλος περιμένει να ανεβούν οι συμπαίκτες του. Σταυρόπουλος μένει ξεμαρκάριστο στην γωνία. Για 3 είναι εύκολος. 21-11, πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο παιχνίδι για την Εμπόριο Αρμάνι, η οποία
έξω από τα 6.75. Έχει πολύ καλά ποσοστά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Φτάσεις εδώ. Κλείστηκε, έκανε λάθος. Πάσα ο Τασούλης ήταν αυτός που έκλεψε την μπάλα. Ξανά ο Σταυρόπουλος στην γωνία. Δρακούσης εκεί βρήκε την ευκαιρία να του κλέψει την μπάλα. Σταυρόπουλος κλέβει την μπάλα από τον Χαλκιά. Εκεί όμως και πάλι ο Γιώργας ξανακλέβει. Και ασυνεχόμενα κλεψίματα σε αυτό το σημείο. Ο Γιώργας βγάζει στον Τσάση. Σουτ που βρήκε μόνο ταμπλό του τριών πόντων. Καραγιάννης εκεί κλείστηκε, βρήκε τρόπο να βγάλει για τον Σταυρόπουλο. Βγάζει την μπάλα. Η επίθεση έχει καθυστερήσει, μένουνε 4 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Βαρλας είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για 3 και ο Βαρλας έχει το βάση 24-11. Είναι τρομερό αυτό που κάνουν οι γηπεδούχοι σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο από το τρίποντο. Έχουν στείλει τη διαφορά στους 13. Για να δούμε αν ο Δρακούσης θα μειώσει. Ο Δρακούσης μειώνει στους 5. 24-14. Και οι δύο μήνες έχουν αρκετά τρίποτα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Φυσικά περισσότεροι οι γηπεδούχοι, οι οποίοι προηγούνται με 3. Για να δούμε εδώ τον Καραγιάννη. Παίρνει και αυτός το τριών πόντων. Η μπάλα πήγε και βγήκε. Αυτόν δεν έκανε το χατήρι περισσότερο. Δεν ήταν καθόλου κακό το σουτ που επιχείρησε ο Καραγιάννης. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Γιώργας πηγαίνει προς τα μέσα. Στον Δρακούση σου τριών πόντων. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ο Τσάσης διεκδίκησε, έβγαλε την μπάλα. Δεν υπάρχει κανένα χρόνο. Η μπάλα δεν έχει βγει στο φάνη. Την ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας. Ο Δρακούσης κάτω από το καλώδι αστοχή. Τελευταία επίθεση για την Μπόριο Αρμάνι. Με λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Σταυρόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα. Βρίσκει τον Καραγιάννη, αυτός επιτοχή. 26-14. Αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Οι ομάδες επιστρέφουν για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Εμπόριο Αρμάνι, Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας, 26-14. Εμπόριο Αρμάνι με Σταυρόπουλο, Τασιούλη, Καραγιάννη, Δαρλακές, Βίγκο, Δρακούσης, Τακτικός, Τσάσης, Γεώργας και ο Αγγέλης είναι η πεντάδα για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας. Φιλοξενούμενοι κλέβουν την μπάλα. Αγγέλης από κοντά στόχησε. Παραμένει το 26-14. Αγγέλης για τον Ταστούλη, άστοχος εσύ τριών πόντων. Αστόχησε εδώ με καλό
καλά κλεισμένο το Τσάσης από δύο αντιπάλους στην συγκεκριμένη φάση. Ο Δαλλάς πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή, έχει δεύτερη προσπάθεια. Περισσότερο εδώ δυσκόλεψε τον εαυτό του ο Δαλλάς με αυτή την προσποίηση που έκανε. Προφανώς δεν είχε καταλάβει ότι είχε ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Τσάση, πήγε να κάνει μια αρκετά δύσκολη προσπάθεια με σπάσιμο. Ο Γιώργας βγαίνει στο τρίποντο, είναι πολύ άστοχο το σουτ που επιχείρησε. Η μπάλα είναι για την εμπόριο Αρμάνι. Μετά από ένα λεπτό και 40 δεν έχει αλλάξει τίποτα στο δεύτερο δεκάλεπτο, παραμένει το 26-14. Είπαμε οι δύο ομάδες ήταν αρκετά εύκολες από μακριά στα πρώτα 10 λεπτά. Εδώ γίνονται και τα λάθη. Τσάσης αστοχή σε σουτ τριών πόντων. Υπάρχουν προϋποθέσεις εθνικιασμού. Ήταν μόνος ο Σταυρόπουλος με 4. Παραγιάννης σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια με Καπίλη. Δεν μπαίνει το καλάθι. Ανανεώθηκε όμως η επίθεση. Ο Σβίγκος σε σούτ τριών πόντων στα χέρια του Τσάσης. Πάρα εδώ μετά το άστοχο σούτ. Καραγιάννης περνάει εκτός, ο Σιαμάκης επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από 2,5 λεπτά παραμένει το 26-14, όπως είχε δημιουργηθεί από το πρώτο δεκάλεπτο. Για να δούμε αν εδώ ο Σταυρόπουλος, όχι. Παλαμπαίνει και βγαίνει ο Τσάσης, τελικά μαζεύει το rebound. Παραμένουν χωρίς πόντο οι δύο ομάδες στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για τον Τσάση κάτω από τον καλάθι κάνει ένα πολύ εύκολο καλάθι ο Τσάση και δεν μπορεί να κρατήσει και στον έλεγχο του την μπάλα στη συνέχεια. Ήταν ευκαιρία εδώ να έρθουν οι πρώτοι πόντοι, δεν συνέβη αυτό. Σταμάτησε, αστόχησε, ο Δάρλας πήρε το rebound, αλλά πρέπει να έχει περπατήσει αρκετά εκεί στη ρακέτα. Αστόχησε στο λέει που επιχείρησε νωρίτερα όμως, είχε γίνει φάουλ. Πολλές από τον αποστόλι Αγγέλη. Υπάρχει και ο Θωμάς στην εμπόρια Αρμάνη. Άστοχος και στις δύο, παραμένει το 26-14. 3,5 λεπτά χωρίς πόντο συμπληρώνουμε στο παιχνίδι, στο δεύτερο, σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Λάθος εδώ πάσα. Αλλαγή με τον Πατούλα να περνάει στον αγώνα στην θέση του Σταυρόπουλου. Επιστρέφει και ο Χριστογέννης στη θέση του Τσάση. Πώς αρχίζεις προσπίσεις, προσπάθησε να κλέψει ο Πατούλας. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται το πρώτο καλάθι από την ομάδα της Διεθνής Αστυνομίας Ακαρνανίας. Μειώνει στους 10, 26-16. Πατούλας προσπαθεί να απαντήσει, η μπάλα χοροπήδησε αρκετά.
δεν κατέληξε στο καλάθι. Πάσαμε αρκετό ρίσκο, πέρασε όμως, ο τακτικός μαζεύει το επιθετικό ριμπάουντ. Βαγγέλης τακτικός με 4 συνεχόμενους πόντους ρίχνει τη διαφορά στους 8. Είναι και η μοναδική του δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Γιάννης κάνει φάουλ για να δούμε αν είναι χαμηλά. Χαμηλά είναι το φάουλ. Επαναφορά την τελική γραμμή για την εμπόριο Αρμάνι. Για μάτια στους 3 πόντων είναι άστοχος. Ο Γιάννης πήγε να μαζέψει την μπάλα, ο Τσαμάκης έβαλε τα χέρια, αυτός την έβγαλε. 26-18 στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Είναι το κεφάλι στην φάση αυτή. Σκαμάτιες κλείστηκε και κέρδισε το φάουλ από τον Δρακούση. Σκαμάτιες νέος σου τριών πόντων. Δεν επανήλθε ζεστός, ενώ είχε μπει πολύ ζεστός στο μάτς με 3 τρίποντα. Ακτυπώς αστόχησε. Σκαμάκι στο rebound και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Προς τα έξω σε συμπαίχτη του. Ανανεώθηκε αυτή η επίθεση για την Εμπόριο Αρμάνι, η οποία όμως το δεύτερο δεκάλεπτο για πάνω από 6 λεπτά δεν έχει ευστοχίσει. Ούτως Βίγκος το κάνει τώρα. Τακτικός μαζεύει το rebound. 26-18. Έγινε το λάθος. Διαμάκης πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει για τον Σβίγκο. Η μπάλα βρίσκει σε παίκτη τον φιλοξενούμενο. Την ώρα που επιστρέφουν ο Αγγέλης και ο Στεφανάτος στο μάτς. Στου τριών πόντων είναι άστοχο. Χριστογιάννης μαζεύει το rebound στην φάση αυτή. Χριστογιάννης εύστοχος. Μειώνει στους 6, 26-20, 2-40 για το φινάλε. Η Εμπόριο Αρμάνι δεν έχει βρει καθόλου τον δρόμο προς το καλάθι. Ο Βάρλας εδώ κλεισμένος αστόχησε, η μπάλα βρήκε μόνο ταμπλό. Ευκαιρία για τους φιλοξενόμενους να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Σε ένα δεκάλεπτο που κι αυτοί δεν είναι πολύ αστόχοι. Σε 6 πόντους θα έχουν βάλει όλους τόλου. Επιθετικό φάουλ εδώ από τον Δρακούση. Επιστρέφει ο Σταυρόπουλος στη θέση του Βάρλα και επιστρέφει και ο Τσάσης στη θέση του Δρακούση. Εντάξει,
με τον Πατούλα να περνάει εκτός και τον Τασιούλη να παίρνει τη θέση του. Σε νέο σου τριών πόντων ο Σταυρόπουλος μαζεύει το rebound. Σταυρόπουλος θέλει να πάει απέναντι στον Τάση. Βρίσκει πάσα για τον Τσιαμάκη. Τσιαμάκης αστόχησε. Θα έχει την ευκαιρία πάντως μετά από 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα να δώσει τους πρώτους πόντους στην ομάδα του σε αυτό το δεκάλεπτο. Η πρώτη βολή παραμένει το 26-20. Έφτωση η δεύτερη 27-20. Πρώτος πόντος για την Εμπόριο Αρμάνι, η οποία προηγείται με 7. Καλαβγαίνει από τον Στεφανάτο εδώ, ενώ ο Κοτσής μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Χριστογιάννου. Στη θέση του Γιώργη. Στεφανάτος έκανε κοντρόλ εδώ και με τα δύο πόδια. Ποδοσφαιρικά σωστό ήταν, μπασκετικά θεωρείται παράβαση τώρα, εντάξει. Για τον Αγγέλη σταματάει την τρίπλα, κάνει λάθος. Στεφανάτος έκλεψε. Τρίποντο από τον Τσιαμάκη είναι άστοχο. Χριστογιάννης αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. 1 και 15 για το φινάλε. Ο Κοτσής θα κατεβάσει την μπάλα σε αυτή την επίθεση. Σε σούτα τα 6 μέτρα είναι εύστοχο. 27-22. Τακτικός έχει προσφέρει 6 πόντους στην ομάδα του σε αυτό το δεκάλεπτο. Εδώ γίνεται και το λάθος, κερδίζει το. Για να δούμε. Έχει βρει μπάλα στα πόδια παίκτη των φιλοξενούμενων. Οπότε υπάρχει επίθεση για την Εμπόριο Αρμάνι. Τον Σταυρόπουλο στο τρίποντο, κάτι σαν σέντρα, τακτικός παίρνει το rebound. Κοτσής ψάχνει να βρει τον Τσάση, μπαλαβγήκε τα χέρια του ψηλού των φιλοξενούμενων. 26 δευτερόλεπτα για το φινάλε, 27-22 το σκορ. Το επιμέρους σκορ είναι 1-8 σε αυτό το δεκάλεπτο. Σκιαμάκης πηγαίνει προς τα μέσα, είναι εύστοχος, 29-22. Η ομάδα της αστυνομίας θέλει να 29-24 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. 29-24, καθώς το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο ήταν 3-10. Η ομάδα της Διεθνής Αστυνομίας Γερμανίας έχει ξαναπεί για τα καλά στο παιχνίδι. Πεντάδα με Δρακούση, Τσάση, Χριστογιάννη, Γιώργα και Χαλκιά. Τασιούλης, Αγγέλης, Στεφανάτος, Σταυρόπουλος και Τσιαμάκης είναι η πεντάδα για το γήπεδο του Αρμάνι. Ο Γιώργας ένα σούτ από το πλάι είναι άστοχος. Μαζεύουν το rebound οι γηπεδούχοι με τον Τασιούλη. Τασιούλης έχει μείνει και ξεμαρκάρει στους γιατρές, όμως χαμηλότοφο που επιχείρησε.
καθόλου χαμηλά. Αποδεικνύεται. Χαλκιά θέλει να πάει προς τα μέσα, κόβεται από τον Τασκούλη. Αλλά περνάει την τελική γραμμή, επίθεση 10 δευτερολέπτων για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσάσης εκεί είναι κλεισμένος από δύο, χάνει την μπάλα τελικά από τον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος δίνει στον Τσιαμάτη μια περίπτωση, μια ενέργεια και... όμορφο τελείωμα για το 31-24. Εδώ βγαίνει και κλέβει την μπάλα. Δεν πάτησε την τελική γραμμή. Εδώ το παράκαναν με την ομαδικότητα λίγο. Κρατήσαμε την μπάλα πάντως. Στην επίθεση μετά το άσχετο αυτού του Δρακούση. Τριών πόντων από τον Τσιαμάκη, κερδισμένο φάουλ εδώ, δικαίωμα για τρεις βολές στον Νίκο Τσιαμάκη. Δύο πρώτες βολές είναι άστοχες, εύστοχη η τρίτη, 32-24. Ο Τσάσης άστοχη εδώ στην προσπάθεια. Προς τα μέσα, αυτόν βρήκε η μπάλα τελικά. Ο Βίγκος επιστρέφει στην θέση του Αγγέλη και αλλαγή μία ακόμα και για, τους φιλοξενούμενους με τον Αγγέλη, τον Αποστόλη Αγγέλη, να περνάει στη θέση του Γιώργα. Πηγαίνει προς τα μέσα να δοχή. Ο Αγγέλης εκεί μαζεύει το rebound. Από το χέρι υπήρξε εκεί. Αλλά είναι για την Διευθυνσία Αστυνομίας Ακαρνανίας. Κακό το σουτ του Χαλκιά εδώ. Σκούλης έχει μείνει σε μαρκάριστο, εκτελεί για τρεις αστοχή. Ο Τσάσης παίρνει το rebound. Δυνατή η πάσα εδώ, κλέψιμο από τον Τσιαμάκη, ο οποίος βγάζει στον ευνηδιασμό τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος αφήνει την εντέλεια στο καλάθι. Εκ νέου την ψήφια διαφορά στο παιχνίδι, 34-24. Μαυραγάνης περνάει στον αγώνα για πρώτη φορά στην θέση του Χαλκιά. Πάρει το πρώτο σουτ, παίρνει το πρώτο σουτ. Είναι άστοχο. Με προσπάθεια για τρεις πόντους. Ο Αγγέλης όμως κλέβει. Πάει μέχρι το καλάθι. Ευτοχή ο Αγγέλης.
24-26, πολύ γρήγορα ο Αγγέλης μετά το κλέψιμο έφτασε στο καλάθι μειώνοντας. Όμορφη όμως εδώ και η πάσα του Σαμάκη έχει φανάτο, είχε μείνει ξεμαρκάριστος από κοντά. Δεν γίνονταν να αστοχίεσαι. 36-26. Μαυραγάνης πηγαίνει προς τα μέσα. Αρκετά το τέλος η προσπάθεια που επιχείρησε δεν ήταν καλή. Καραγιάννης θα επιστρέψει στον αγώνα στη θέση του Τσιαμάκη. Σε νέο σου τριών πόντων δεν είναι η μέρα του. 6 από τα 6 και 75. 36-26 στο 5 λεπτό για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Χριστογιάννης αστόχησε εδώ. Σταυρόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα αστοχή. Ο Τσάσης μάζεψε το rebound. Θέλει να τρέξει το γήπεδο, ένας με έναν με τον Στεφανάτο. Κάνει λάθος πάσα όμως. Ευκαιρία να μειώσουν σε μονοψήφια οι φιλοξενούμενοι, χάθηκε. Γίνεται το λάθος εδώ. Το Σταυρόπουλο απέναντί του αστόχησε. Ο Σταυρόπουλος θέλει να τρέξει, κερδίζει το φαουλ. Και στην επαναφορά πηγαίνει ο Καραγιάννης. Για τον Στεφανάτο, Στεφανάτος αστοχή. Το rebound καταλήγει στον Μαυραγάνη. Αλλά κάτω από το καλάθι, πολύ ωραία η προσπάθεια του Χριστογιάννη, ο οποίος όμως αστοχή. Τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Αυτό μετράει βέβαια. Η πρώτη φορά που οι γηπεδούχοι ξεφεύγουν στο σκορ με 13. Αγγέλης πηγαίνει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Σου τριών πόντων ξανά από εδώ. Κάνει το φόλο στην συνέχεια για να μην φύγει στον εκδιασμό ο Δρακούσης. Δρακούσης και Χριστογιάννης εκτός αγωνιστικού χώρου. Κοτσής και τακτικός περνάνε στον αγώνα. Ο Μαυραγάνης και στην οργάνωση του παιχνιδιού ο Κοτσής.
σας βγάζει για τον Μαυραγάνη είναι ξεμαρκάριστο φαστοχείο μας αυτού τριών πόντων. Λάθος εδώ, ο Τσάσης γύρισε και έκλεψε την μπάλα. Πηγαίνει απέναντι στον Σταυρόπουλο, ο Σταυρόπουλος βγάζει την μπάλα. Ξανά ο Τσάσης, ο Τσάσης. Θα σας αφήσω από το κεφάλι, ο Μαυραγάνης αστόχησε. Καραγιάννης πήρε το rebound. Βάρλας αστόχησε εκεί. Στενά μαρκαρισμένος σε αυτή τη φάση ο Βάρλας και ο Τσέσης κερδίζει το rebound από το Σβίγκο. Για βολές για τον Κοτσί. Κοτσίς είναι άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 39-26 στο δίλεπτο για την τρίτη περίοδο και με επιμέρου σκορ 12 για τους γηπεδούχους. Ο Κοτσίς είναι άστοχος στην δεύτερη, υπάρχει όμως αδράνεια εκεί. Δεν πήγε κανένας για το rebound, ο Κοτσής πήγε κανονικά στο παιχνίδι μετά την εκτέλεση της βολής και πήρε το επιθετικό rebound. Μαυραγάνης, νέος ο τριών πόντων, είναι άστοχο και αυτό, παραμένει το 39-26. Ο Βάρλας κάνει το 41-26. Σε μακρύνει αρκετά η εμπόρια. Αρμάνι στην τη διαφορά στους 15. Ο Βραγάνης ξανά έχει σε μαρκάριστος. Άστοχος όμως. Καμάκης θέλει να τρέξει. Ήταν ανάμεσα σε δύο. Έχασε την μπάλα. Κοτσής. Έχασε την μπάλα. Σταυρόπουλος βγαίνει στον ευθυντιασμό, αλλάζει για τον Σβίκο. Ο Σβίκος αστόχησε. Λάθος η πάσα εδώ του Μαυραγάνη, την κατάλαβε ο Σταυρόπουλος και έκλεψε. Ο Σβίκος κάτω από το καλάθι. Είναι η πέμπτη φάση που οι δύο ομάδες, η πέμπτη συνεχόμενη φάση που οι δύο ομάδες θέλουν να τρέξουν. Η μία έφερε αποτέλεσμα και εδώ ο Σβίγκος μειώνει σε 43-26, κάνει το 43-26 στα 38 δευτερόλεπτα. Ένα δεκάλεπτο το οποίο ανήκει στην εμπόριο Αρμάνι. Υπάρχει διαφορά στα δύο χρονόμετρα. Τελευταία επίθεση μπορεί να την εξαντλήσει η εμπόρια Αρμάνι. Καραγιάννης παίρνει στο τριών πόντων. Παίρνει τη διαφορά στους 18. 46-28. Ο Γιώργας στο τριών πόντων είναι άστοχος. 46-28 είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Δύο ομάδες επιστρέφουν για το τέταρτο δεκάλεπτο. Αγγέλης Δωμάς, Σκιαμάκης, Σταυρόπουλος, Βίγκος και Δάρλας είναι η πεντάδα για την εμπόριο Αρμάνι. Κοτσής, Χριστογιάννης, Γιώργας, Τρακούσης και τακτικός η πεντάδα για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας.
δεκάλεπτο ανοίγει ολοκληρωτικά στην Μπόριο Αρμανή. 17-4 το επιμέρους σκορ. Η διαφορά έχει φύγει στους 18. Έχει μειώσει στους 5 η ομάδα της Διεθνής Αστυνομίας Ακαρνανίας στο ημίχρονο. Έχει ξεμακρύνει αρκετά η Εμπόριο Αρμάνου, η οποία θα έχει και την πρώτη επίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Διαμάτης παίρνει σου 3 πόντων, χαλάει τα στατιστικά του. Έχει ξεκινήσει πολύ ζεστός, είχε 3 εύστοχα τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Σις παίρνει σου 3 πόντων, αστοχή, ο τακτικός μόνος του κάτω από το καλάθι, πήρε το rebound. Ο Γιώργας σε μια δύσκολη αλλά όμορφη προσπάθεια μειώνει 46-30. Η διαφορά όμως ξεφεύγει ξανά στους 19-49-30. Τον 51-30, πρώτη φορά η διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Και κλέψιμο εδώ από τους γηπεδούχους. Λάθος η πάσα εδώ, δεν είχε κόψει κάποιος. Που σημάδεψε ο Σταυρόπουλος. Και time out. Η διαφορά έχει ανεβεί στους 21. Εμπόριο Αρμάνι 51. Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας 30. 8 και 31 για το φινάλε του αγώνα. Στην επαναφορά φιλοξενούμενη ομάδα με τον Κοτσίνα αλλάζει για τον Γιώργο. Τακτικός δεν ήταν καλό το σουτ που επιχείρησε. Ο Γιώργας βγάζει την μπάλα προς τον Κοτσί, αυτός αστοχίσε στους 3 πόντων. Καμάκης μάζεψε και το rebound. Αλλάζει για τον Δάρλα, ο Αγγελής πήγε κοντά. Κερδισμένο φάουλ εδώ με τον τακτικό. Εύστοχος ο Αγγελής, 52-30. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 23. Τακτικός περνάει εκτός, ο Τσάσης επιστρέφει στο γήπεδο. Τσάσης για τον Κοτσί. Ο Κοτσής προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα. Αλλά κόλλησε και Αστυνομίας Ακαρνανίας. Ο Γιάννης ο Δρακούση, αυτός κάτω από το καλάθι αστόχησε και είναι άστοχος εσύ 3 πόντων. Ο Αγγελής ανανεώνει αυτή την επίθεση.
Δάρλας, παίρνει το rebound αστοχή. Ξανά ο Δάρλας, από κοντά η μπάλα χώρο πηδάει, καταλήγει στο καλάθι. 55-30 η διαφορά φεύγει στους 25. Ο Γιάννης δεν ευστοχεί. Σταυρόπουλος θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Δίνει στον Αγγέλιο, Αγγέλης αστόχησε. Λάθος η πάσα όμως εδώ. Σκαμάκης βγήκε, έκλεψε. Λάθος η πάσα εδώ, Σκαμάκης όμως πηγαίνει και ξανακλέβει. Και είναι αυτός ο οποίος βγάζει την μπάλα εκτός. Πατούλας, Καραγιάννης, Τασούλης και Στεφανάτος επιστρέφουν στο παιχνίδι. Ο μοναδικός που μένει από την πεντάδα που είχαν μέσα οι γηπεδούχοι είναι ο Χρήστος Σταυρόπουλος. 6 και 9 για το φινάλε, το σκορ είναι στο 55-30. Αίτητη εμπόριο Αρμάνι δείχνει να φεύγει στο 5-0. Η διεύθυνση αστυνομίας Καρνανίας ξεκίνησε με τρεις νίκες, γνώρισε την ήττα στο προηγούμενο μάτς. Είναι σχεδόν αδύνατο να την αποφύγει και σε αυτό θα πάει σε ρεκόρ 3-2 μετά την πέμπτη αγωνιστική. Τασούλης πηγαίνει προς τα μέσα. Μπαλά φτάνει στον Σταυρόπουλο στο 3 πόντων. Είναι άστοχος ο Τσάσης, μαζεύει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον Πατούλια. Κλέψιμο εδώ τον Τασούλη. Σταυρόπουλος έκανε την πάσα προς τον Καραγιάννη, έκλεψε ο Αγγέλης. Με αρκετό ρίσκο πολλές από τις πάσες της διεύθυνσης αστυνομίας Καρνανίας. Σας πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή από κοντά, παρότι ξεφορτώθηκε τον Σταυρόπουλο. Στεφανάτος κέρδισε το φάουλ εδώ. Πεντάλεπτο για το φινάλε, 55-30 ανάμεσα σε εμπόρια Αρμάνι και διεύθυνση αστυνομίας Καρνανίας. Επαναφορά με τον Πατούλα και τον Καραγιάννη. Γυρίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Στο τρίποντο, δεν το πιστεύει. Του φώναζα να πάρει αυτό το σουτ. Air ball. Καραγιάννης εδώ βάζει τα χέρια κόβοντας την πάσα του Τσάση προς τον τακτικό. Τσάση ξανά με Σταυρόπουλο, περνάει πολύ όμορφη πάσα στον Τρακούτσι. 55-32. Ο Γιώργος πασάρει πολύ όμορφο στον τακτικό, 55-34. Μία ακόμα όμορφη πάσα, η οποία καταλήγει σε καλάθι. Εδώ ο Πατούλας κάνει βήματα. Ο
μέσα κάτι ακούστηκε και δεν ξέρω αν ήταν μπάλα ή χέρι, διευθυντές πάντως λένε ότι ήταν χέρι αυτό που ακούστηκε. Και ο Γιώργος πάει σε δύο βολές. Ο Σβίντερ περνάει στην θέση του Σταυρόπουλου. Ο Γιώργος της βολής άστοχος στην πρώτη. 55-34. Δεύτερη βολή είναι εύστοχη. 55-35. Κούλης αστοχή σε σούτ τριών πόντων. Ο Αγγέλης τρέχει στον εφνιδιασμό και ένα στραβοπάτησε εκεί. Μπαλαβγή κατά τα χέρια του πάντως. Καλτιάς επιστρέφει στη θέση του Αγγίλη. Τασούλης. Το Πανάτος από κοντά η μπάλα μπήκε και βγήκε. Πέντε 35-3 και 11 για το φινάλο του αγώνα. Είπαμε έπρεπε να γίνουν απίστευτα πράγματα για να αλλάξει ο νικητής. Σταματάει την τρίπλα ο Τσάσης, κερδισμένο φάουλ εδώ. Τσάσης με το Στεφανάτο χαμηλά αυτό το φάουλ από τον Γιώργο Στεφανάτο. Από το επόμενο ομαδικό φάουλ οι φιλοξενούμενοι θα εκτελούν βολές. Συμπλήρωσαν 4. Συμπλήρωσε 4 για εμπόριο Αρμάνι. Φτάσει σε αστοχή ο Δρακούσης. Παίρνει το rebound. Πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια ο Στεφανάτος. Του κάνει φάουλ, του βρίσκει το χέρι. 2-40 για το φινάλε. 2 βολές για τον Αλέξανδρο Δρακούση. Στην πρώτη παραμένει το 55-35. Εύστοχος στη δεύτερη, 55-36. Η διαφορά πέφτει από τους 20. Και από τον Τσάση. Μπάλα όμως μένει στην κατοχή του Καραγιάννη. Αστοχή σε σούτ τριών πόντων. Δρακούσης θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι το καλάθι. Δίνει στον τακτικό. Τακτικός αστόχησε από κοντά υπό την πίεση του Σβίγκου. Και ο Πατούλας αστοχή από κοντά όμως. Και αυτός πιεζόμενος. Θα σε πηγαίνει προς τα μέσα. Αστόχησε. Thank you.
τον τακτικό, ο τακτικός 55-38. Μαζεύουν κάπως τη διαφορά οι φιλοξενούμενοι. Καραγιάννης μια πάσα εκεί που δεν ήταν ο Τασκούλης. Πάτησε να δώσει εδώ πάσα ευνηδιασμό ο Χαλκιάς. Πρόλαβε ο Στεφανάτος. Ο Τσάσης από κοντά μειώνει. 55-40. Ο σύγχρος έσω τριών πόντων ήταν άστοχος. Ο Τσίς παίρνει σου τριών πόντων αστοχή. Στεφανάτος κάτω από το καλάθι. 57-40. Αυτό το δέκαμε ήταν σερί που είχαν κάνει οι φιλοξενούμενοι. Στο μισό λεπτό για τη λήξη του αγώνα. Τσάσης δεν είναι για σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Δρακούσης παίρνει το rebound και ευστοχή. 57-42. Δεν νομίζω ότι θα γίνει επίθεση. Όχι, ο Τασκούλης θα περάσει απλά το κέντρο. Το πρώτο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής ήγη με νικήτρια την Εμπόριο Αρμάνι, η οποία διατηρεί το αίτητο Εμπόριο Αρμάνι 57. Διευθυνσία αστυνομίας Ακαρνανία.